Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 9 Φεβρουαρίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από το αγροτικό ρεπορτάζ και την πολύ μεγάλη συμμετοχή που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στον κόμβο της Νίκαιας από αγρότες 23 μπλόκων και όχι μόνο, καθώς ήταν εκπρόσωποι φορέων, πολίτες αλλά και από άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Για δύο περίπου ώρες έμεινε κλειστή η Εθνική Οδός, ωστόσο χωρίς να υπάρχουν έκτροπα και επεισόδια όπου οι αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούσαν διακριτικά την κινητοποίηση των αγροτών. Να σημειώσουμε ότι επιδιώκεται συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών αλλά και τους αρχηγούς των κομμάτων αύριο Δευτέρα προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματά τους. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως δηλώνει μέσα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος, ο κύριος Μπούτας θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Επί μια μισή και πλέον ώρα παρέμεινε κλειστή το μεσημέρι της Κυριακής η Εθνική Οδός στο ύψος του μπλόκου της Νίκαιας, όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες αγρότες, πολίτες και εκπρόσωποι φορέων και συμμετείχαν σε συλλαλητήριο. Το συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε υπό την στενή παρακολούθηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που επέτρεψαν στους διαμαρτυρόμενους να βγουν στο οδόστρωμα της Εθνικής, όπου και παρέμειναν φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής και υπέρ των εργαζομένων και των αγροτών. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν πολίτες και αγρότες αλλά και εκπρόσωποι φορέων από όλη τη Θεσσαλία, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις όπως και από την περιφέρεια Στερεάς. Δυναμικό παρόν έδωσαν και οι ιδιοκτήτες φορτηγών Δέλτα Χ. Οι αγρότες έχουν προγραμματίσει σειρά δράσεων για την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ αναμένουν την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, από τον οποίο έχουν ζητήσει συνάντηση. Για την Δευτέρα, αποφασίστηκε η αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί με τους αρχηγούς των κομμάτων. Παλαϊκός ξεσηκωμός, παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. Δώστε μας λίγο το κλίμα που επεκράτησε και η κοινή σας από εδώ και στο εξής. Καταρχήν, σήμερα ήταν μια συγκλονιστική πραγματικά συγκέντρωση, παλαϊκή, όπου φορτηγατζίδες, εργάτες, το απασχολούμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες, ήμασταν γύρω στις 7.000 κόσμος. Mm-hmm. Πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλος ο αριθμός μετά από πολλά χρόνια νομίζω, κύριε Μπούτα. Έτσι, ναι, ναι, συμφωνώ. Αποδεικνύεται ότι αυτό που λέμε οι πολλοί πήραν την πόλη, αποδείχθηκε σήμερα. Οι πολλοί πήραν την πόλη, αλλά ήταν μια μικρή πόλη, έτσι μια κουκίδα. Δηλαδή η συμβολική κατάληψη για 2 ώρες της Εθνικής Οδού. Για μας η πόλη είναι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Και όσο πιο πολύ μαζευτούμε την Πέμπτη στις 3 η ώρα το απόγευμα, που θα επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα, να είμαστε διπλάσιοι και τριπλάσιοι. Κύριε και Μπούτα, να πέρα το... να ξεσηκωθούν σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Να το θεωρήσουμε ως το πρώτο ηχηρό μήνυμα που στέλνετε, θα ακολουθήσουν και άλλα δηλαδή. Βεβαίως, την Πέμπτη, 3 η ώρα, καλούμε σε παρόμοια συγκέντρωση, συλλαλητήριο, διαμαρτυρίας και το ότι δεν μας λύνουν τα προβλήματα και πίεση να μας λύσουν τα προβλήματα. Κύριε Μπούτα, οι αγρότες μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση, να ξεκινήσει όλη αυτή η ανατροπή από εσάς. Μιλώ για όλη την κοινωνία πλέον. Ναι, μόνοι μας δεν μπορούμε, όχι. Γι' αυτό καλούμε σε συμμαχία όλα τα λαϊκά στρώματα. Αυτοί που μας δίνουν στον δρόμο ή που λένε τα διάφορα ότι γιατί ο κόσμος δεν ξεσηκώνεται, γιατί το ένα γιατί το άλλο. Να, ήρθε η ώρα να ξεσηκωθούν όλοι. Εμείς είμαστε μπροστά. Και καλούμε όλο το λαό να βγει μπροστά, τη κρίση να την πληρώσει η προδοκρατία και όχι αυτοί που τη δημιουργήσαν δηλαδή και όχι ο λαός. Ποιες συναντήσεις είναι σε εκκρεμότητα, κύριε Μπούτα? Έχετε ζητήσει νομίζω με τον Υπουργό Οικονομικών, ναι, με αρχηγούς των κομμάτων. Τι σας έχουν πει, σας αποφεύγουν? Αύριο θα συναντηθούμε με τα κόμματα. Δεν ξέρω αν είναι οι αρχηγοί ή όποιοι εκπρόσωποι. Να θέσουμε τα αιτήματά μας. Εκκρεμεί η συνάντηση με τον κύριο Σουρλάρα. Και καλούμε όλο τον κόσμο να βγει στον δρόμο. Ιδιαίτερα οι αγρότες που είμαστε σήμερα στα μπλόκα, αυτοί που δεν μπορούσαν να έρθουν, να έρθουν από αύριο για να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση για να υπάρξει λύση στα αιτήματά μας. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Ναι. Κάποιος αγρότης που μπαίνει μέσα οικονομικά, αποδεδειγμένα, και έχει ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο, θα πρέπει να πληρώσει
εκτός το ότι αυτό που μπήκε μέσα οικονομικά από την καλλιέργεια και από την δραστηριότητα συν 2.000. Μάλιστα. Ας το καταλάβω αυτό τι σημαίνει για τον καθένα που κάνει τους σπίτι ακόμα. Πάντως, άμα έχει, ναι. Στο δικαιώμα τη μάνα ας τα πληρώσει. Άμα δεν έχει, θα έρθει εδώ. Πάντως με αυτά τα μέτρα που εξήγηλε πρόσφατα η κυβέρνηση για τους αγρότες, μου δείχνει κύριε Μπούτα ότι είναι, προσπαθεί να γλιστρήσει σαν το νερό μέσα από τα χέρια. Έχουμε γερά χέρια εμείς. Δεν περνάει ούτε το νερό άμα θέλουμε. Αρκεί να θέλουμε. Μάλιστα. Και θέλουμε εδώ που είμαστε στο μπλόκα να μην περάσει το νερό μέσα από τα χέρια. Δηλαδή να μην περάσουν τα ψέματα της κυβέρνησης και η παραπλάνηση και η στάχτη που μας έρχεται. Κύριε Μπούτα, το μήνυμά σας για τους αγρότες που έδωσαν το παρόν, ακόμη και για αυτούς που δεν έδωσαν ή το σκέφτονται και μπορεί να έχουν άλλη φιλοσοφία ίσως λίγο διαφορετική από εσάς. Ποιο είναι το μήνυμα που απευθύνεται? Καταρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που συμμετείχαν. Mm-hmm. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εργάτες, τους συνταξιούχους, αυτούς απασχολούμενους που ήρθαν σήμερα. Και δεν κρατάμε σε κανένα κακή από την ήρθε και την Πέμπτη τους καλούμε όλους 3 ώρα να είναι εδώ. Ακόμη και αν δεν ήρθαν εδώ από την περιοχή μας, από τον Παμφιωτικό, έτσι. Ναι, δεν κακίζουμε κανέναν. Αρκεί να είναι στην κατεύθυνση δικιά μας. Αυτά έγιναν σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή της Νίκαιας. Θα παραμείνουμε όμως στο αγροτικό δελτίο, καθώς απόφαση πλέον να κινηθούν προς την Εθνική Οδό, όχι όμως να δημιουργήσουν σε πρώτο πλάνο προβλήματα, είναι πλέον και οι αγρότες της Φθιώδας και όσοι πρόσκειται στον Παμφιωτικό Αγροτικό Σύλλογο. Αύριο το πρωί λοιπόν τα αγροτικά μηχανήματα και τα τρακτέρ θα φύγουν από τις πλατείες των χωριών και θα κατευθυνθούν στην Εθνική Οδό. Θα βρίσκονται δίπλα, χωρίς βεβαίως να δημιουργήσουν παρακόλληση της συγκοινωνίας. Σήμερα το μεσημέρι πάντως έγινε και μια απόπειρα ενημέρωσης για τα νέα φορολογικά ζητήματα που αφορούν τους αγρότες στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Λαμιών στην Οδό Λεωνίδου. Τον δρόμο προς την Εθνική Οδό θα πάρουν από αύριο Δευτέρα τα τρακτέρ των αγροτών της Φθιώτιδας που βρίσκονταν μέχρι πρότινος στις πλατείες των χωριών. Αυτό αποφάσισε ο Παμφιωτικός Αγροτικός Σύλλογος μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις και συναντήσεις, όπου τελικά αποφασίστηκε να κινηθούν τα αγροτικά μηχανήματα κατά μήκος της Εθνικής Οδού. Από εκεί και πέρα δίδεται το σύνθημα της καθόδου στις Εθνικές Οδούς τη Δευτέρα το πρωί. Δευτέρα το πρωί ο Παμφιωτικός Αγροτικός Σύλλογος και όλοι οι συνάδελφοι που θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, σύλλογοι από γειτονικές περιοχές της Φθιώτιδας, κάνουμε κάθος στην Εθνική Οδό, κύριε Μπούτσα. Άρα η απόφαση είναι οριστική, μου λέτε λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Δευτέρα πάτε προς την Εθνική Οδό, κύριε Δημογιάννη. Ακριβώς. Όχι ακριβώς. Για κατάληψη οδοστρώματος, γιατί τώρα θα αρχίσουμε να μας παίρνουν και από την αστυνομία. Τι γίνεται, θα σας ενοχλούν και εσάς, θα πιάσετε στο Πρανές δίπλα. Κύριε Μπούτσιλε, πάμε στην Εθνική Οδό. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα κάνουμε εκεί και πώς θα πάμε και είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει, το κρατώ αυτό γιατί έχετε κι εσείς το δικαίωμα να έχετε τις δικές σας επαφές και όποια ενημέρωση μέχρι όποιο σημείο εσείς νομίζετε. Το θέμα είναι, κύριε Δημογιάννη, δεν σας ικανοποίησαν οι τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης. Τα γνωρίζετε, τώρα μην τα λέμε. Για ποιο πράγμα, κύριε Μπούτσιλε? Για αυτό το πακέτο που ανακοινώθηκε, το ξέρετε, τώρα μην κουράζουμε και... Όχι, δεν κουράζουμε, για το φορολογικό. Για το φορολογικό. Να σας πω κάτι. Το φορολογικό, ένα-ένα θα το ρίχνουν στο τραπέζι, θα σας πω ποιο είναι το τρυπάκι τώρα. Θα το ρίχνουν στο τραπέζι ένα-ένα, κάθε μέρα που περνάει για να φύγουν οι συνάδελφοι από τον δρόμο. Εμείς, επειδή διεκδικούμε μέρ και διευκολύνσεις στο φορολογικό, αλλά δεν θα φύγουμε από τον δρόμο αλληλή το φορολογικό, το κατεβάζουμε τρίτο, τέταρτο, πέμπτο έτοιμα στις διεκδικήσεις μας. Έχουμε μπροστά το κόστος καλλιέργειας, έχουμε μπροστά το χαράτσι στα αγροτεμάχια, έχουμε άλλα ζητήματα πολύ πιο σοβαρότερα από αυτό. Όχι ότι αυτό δεν είναι σοβαρό ζήτημα, αλλά αυτό θα δείτε τις μέρες στις μέρες, θα μας αφήνουν και από ένα περιθώριο, ούτως ώστε να φύγουμε από τους δρόμους. Ακούστε τι έγινε με το φορολογικό. Ανεβάστε το φορολογικό. Δυσκολέψτε τη ζωή μας με το φορολογικό, ναι. Να βγούμε στους δρόμους και να φύγουμε. Όχι, εμείς δεν θα φύγουμε.
πούμε μόνο για το φορολογικό, κύριε Βούσινε. Εμάς ξεκινάει ένας αγώνας, σοβαρός αγώνας, σε μια προσπάθεια να πείσουμε τους συναδέλφους αλλά και όλους τους Έλληνες ότι αυτό που θέλουμε είναι συνθήκες τέτοιες που να παράγουμε, να παράξουμε ειδικό εισόδημα, να ζήσουμε εμείς και τις οικογένειές μας. Και όχι μόνο για να διευκολύνουμε τα βιβλία εισόδων-εξόδων. Μάλιστα. Άρα δεν σας ικανοποιούν όλα αυτά που μου λέτε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αυτό που κρατώ και πρέπει να το ξαναμεταδώσω, κύριε Δημογιάννη, είναι ότι τη Δευτέρα κινείστε προς την Εθνική Οδό. Δεν θέλω να μου πείτε περισσότερα στοιχεία. Θέλω το μήνυμά σας, κύριε Δημογιάννη, γιατί μπορεί κάποιοι συναδελφοί σας να μην έχουν ενημερωθεί. Ας το κάνουμε μέσα από το κεντρικό δελτίο. Κύριε Βουτσινέ. Όλοι οι συνάδελφοι είναι ενήμεροι για τα πάντα. Έχουμε κάνει τόσο πολλή δουλειά και καλή δουλειά που δεν μπορεί, δεν υπάρχει συνάδελφος που να μην είναι ενημέρωτος. Ο συνάδελφος που δεν θα συμμετέχει στις κινητοποιήσεις θα το κάνει με πλήρη ευθύνη των ευθυνών του και του εαυτού του. Είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είναι κανείς άλλος, δεν έχει την ευθύνη για τον οποιοδήποτε συνάδελφο που δεν θα συμμετέχει στις κινητοποιήσεις. Αν πιστεύει κάποιος ότι δεν πρέπει να συμμετέχει, εμείς δεν μπορούμε πλέον να τον πείσουμε για το αντίθετο. Δεν θα πάμε στην Εθνική. Θα παρατάξουμε το τραχτέρ στα χωράφια δίπλα στην Εθνική για να τα βλέπουν οι ενδερχόμενοι οδηγοί. Να βλέπουν τη διαμαρτυρία μας. Δεν σκοπεύουμε να κλείσουμε τον δρόμο και να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε κάποιον συνέλληνα. Πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση? Είναι ένα πρώτο ειρηνικό μήνυμα που στέλνετε προς την κυβέρνηση, κύριε Αποστολόπουλε? Εφόσον είδαμε ότι οι αγρότες συμμετέχουν πιο ενεργά πλέον στον αγώνα και έχουν αυξηθεί τα τραχτέρ τα οποία είχαμε συγκεντρώσει στις πλατείες των χωριών μας, θα κάνουμε, προχωράμε στο δεύτερο βήμα. Είναι όπως ακριβώς το είπατε. Δεν ξέρω όμως γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Πώς μπορούν να σας νιώσουν καλύτερα σε αυτό που κάνετε? Παρατάσσοντας τα τραχτέρ είναι ένα πρώτο μήνυμα. Σκέφτεστε για κάτι περισσότερο, ίσως έναν ευνηδιασμό λίγο αργότερα? Όπως σας έχω ξαναπεί, σχεδιάζουμε και άλλες κινήσεις. Μπορεί να μην είναι κινητοποίηση με τραχτέρ. Όλοι πρέπει να δώσουμε το παρόν και με τα τραχτέρ και με την παρουσία μας, διότι δεν έχουμε καταρχήν κάποια πρόθεση σύγκρουσης, δεν πρόκειται να συμβεί κάτι και με τη σύμφωνη γνώμη της αστυνομίας. Να δώσουμε το παρόν γιατί τα προβλήματα που έχουμε και αυτά που ζητάμε είναι για όλη την κοινωνία. Το έχουμε ξαναπεί. Όπως σας είπα και άλλη φορά, δεν θα μπορούμε να πουλήσουμε ούτε ένα τενεκέ λάδι στο γείτονά μας που 40 χρόνια ψωνίζει από εμάς. Το πρωί της Κυριακής πάντως αγρότες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Λαμιών απολογιστές για τα νέα φορολογικά μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση. Όσο υπάρχει ενημέρωση, όπως παράδειγμα σήμερα όπου υπάρχει λογιστής έγκριτος Λαμιώτης και μας εξηγεί όλα τα γύρω από τον καινούριο νόμο, ασάφης και ό,τι προβλήματα υπάρχουν και το πόσο δύσκολο είναι να εφαρμοστούν όλα αυτά και ακριβώς αυτό που ζητάμε, δηλαδή να γίνει ένα ας πούμε lifting του νόμου, να ταιριάζει περισσότερο στην ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος. Τόσο πιο πολλοί αγανακτούν και θέλουν να κινητοποιηθούν. Άρα είναι ένα λαβυρινθώδες τοπίο με το νέο λογιστικό ζήτημα που μπαίνει στους αγρότες και δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι, κύριε Αποστολόπουλε. Αυτό δείχνει τουλάχιστον. Ακριβώς έτσι. Δηλαδή και πέρυσι που είχαν πει ότι θα μπούμε στα βιβλία από την προηγούμενη χρονιά, το πήραν πίσω. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν έχουν κάνει καμία προετοιμασία. Και επίσης είναι ξεκάθαρο ότι δεν υλοποιείται τίποτα από τις δεσμεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η κίνηση και οι συνεννοήσεις των τελευταίων ωρών για τους αγρότες της Φθιώτιδας και της Βιωτίας. Θα καλησπερίσω και θα συνομιλήσω τηλεφωνικά ευθύς αμέσως μαζί τους με τον κύριο Δημογιάννη, πρόεδρο του Παμφθιωτικού Αγροτικού Συλλόγου, αλλά και τον κύριο Βάγκο που εκπροσωπεί αγρότες από την περιοχή της Βιωτίας, το Νορχομενό και το Κάστρο. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Δημογιάννη. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αύριο κινείστε προς Εθνική Οδό, σωστά? Έτσι, όπως ήδη έχει προγραμματιστεί, αυτό το πράγμα δεν γυρίζει πίσω, δεν αλλάζει. Τα τρακτέρ στις πλατείες των χωριών είναι έτοιμα. Mm-hmm. Οι συνάδελφοι είναι με το διακόπτη στο χέρι. Αύριο το πρωί, κατά τις 10 η ώρα ξεκινώντας, από τις μακρινότερες περιοχές της συμβέλειας του Παμφθιωτικού Αγροτικού Συλλόγου και πλησιάζοντας προς τα μεγάλα κέντρα, τα τρακτέρ θα συγκεντρώνονται, θα συμπτύσσονται και με στόχο την κατεύθυνση στην Εθνική Οδό στο ύψος της Ανθίλης. Δεν έχετε σκοπό τουλάχιστον σε αυτή τη φάση να προχωρήσετε σε κάτι πιο δυναμικό από ό,τι αντιλαμβάνουμε? Θα είστε δίπλα στην Εθνική, στέλνοντας το πρώτο μήνυμα ότι δεν σταματάτε στις διεκδικήσεις σας. Κύριε Βουτσιρέ, κατεβαίνουμε για διαδήλωση.
Είναι συνταγματικό μας δικαίωμα. Δεν υπάρχει δυναμικό ή μη δυναμικό. Η διαδήλωση είναι διαδήλωση. Ο οποιοσδήποτε τρόπος διαδήλωσης έχει στόχους. Οι στόχοι είναι να ακούσει η κυβέρνηση ότι μια επαγγελματική τάξη και σε επέκταση πλέον όλοι οι Έλληνες πάσχουν, έχουν πρόβλημα, να καταλάβουν και να αλλάξουν ρότα. Ο τρόπος της διαδήλωσης εξαρτάται, η δυναμικότητα ή μη, αν το εννοείτε έτσι, εξαρτάται από τις διαθέσεις των δυνάμεων καταστολής ανά πάσα περίπτωση. Εμείς διαδηλώνουμε πάντως ειρηνικά. Μάλιστα. Πάω να πάρω και ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Βάγκο να δούμε τι γίνεται και στη Βιωτία. Κύριε Βάγκο, καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα κύριε Πούτσι, να σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Πείτε μας τι έχετε αποφασίσει. Έχετε ήδη κινηθεί προς εθνική, αλλά ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και τι σκέφτεστε? Μετά από τόσες μέρες που είμαστε στο δρόμο, αποφασίσαμε με την πανελλαδική συντονιστική των μπλόκων να συμμετέχουμε αύριο στο κάλεσμα που είχαμε δώσει στους πολιτικούς αρχηγούς, έτσι ώστε να δούμε τις δεσμεύσεις των κομμάτων απέναντι στους αγρότες. Γιατί θυμόσαστε τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, τι λέγανε πριν βγουν και πριν δεσμευτούν. Εγώ πολύ καλά, εσείς δεν ξέρω οι αγρότες αν τα ξεχνάτε, κύριε Βάγκο. Εντάξει, θυμόμαστε και πέρυσι την κάρτα πετρελαίου που βγήκε από το βήμα της Βουλής και το ανήγγειλε ο κύριος Σαμαράς και όλα αυτά. Η κοροϊδία έχει φτάσει στο απροχώρητο από τους κυβερνώντες. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι αγρότες. Αλλά οι αγρότες πάνω απ' όλα είναι και Έλληνες. Δηλαδή, για μια μερίδα βουλευτών δεν μπορεί να πουλήσουν το ίδιο τους το κράτος. Ας μείνουμε σε αυτούς που είναι πουλημένοι. Από εκεί και πέρα θα τους ενημερώσουμε να δούμε τι δέσμευση μπορούν να πάρουν τα υπόλοιπα κόμματα, τα κόμματα που θα έρθουν προς την κυβέρνηση, γιατί αυτή είναι η ημερομηνία λήξεως. Αυτά τα κόμματα μέχρι κάποιους μήνες μπροστά θα έχουν φύγει. Αυτοί που θα έρθουν να κυβερνήσουν τέλος πάντων, να μην είναι και αυτοί σαν αυτούς που τους φέραμε εμείς οι ίδιοι και βλέπετε που καταντήσαμε να έχουμε την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη. Ξέρετε ποιο μαγαζί μπορεί να στηριχθεί με τόση ακριβή ενέργεια, ποια βιομηχανία, ποιο μπακάλικο, ποια εταιρεία. Δεν γίνεται να έχει την πιο ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη μετά από 6 χρόνια ύφεση και να θες να κρατήσεις το μαγαζί σου ανοιχτό. Δεν γίνεται. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Το μόνο που κοιτάνε είναι πώς θα ξεχρεώσουν τους τοκογλύφους μας. Αυτούς που μας δανείζουν για να πάρουν τους τόκους. Πρέπει πρώτα να προσέξουν τους πολίτες, πρώτα πρέπει να παράγει ο τουρισμός και η αγροτιά και μετά να βγάλουμε πλούτο και μετά να τους ξεχρεώσουμε. Είναι τα μαθηματικά πολύ μπερδεμένα σε αυτούς τους κυρίους. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να βγάλουν τους αριθμούς λογιστικά. Θα ακούτε λογιστικά πλεονάσματα και ναι, ναι, ναι. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε στην πραγματική οικονομία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν αγρότες. Το καταλάβαμε πολύ καλά με την κοροϊδία που μας κάνουν εδώ και 2 χρόνια. Και αποκορύφωμα την περσινή κίνηση με την κάρτα πετρελαίου. Και ο κύριος Σαφτάρης, ο κύριος Σαμαράς, ο πρωθυπουργός της χώρας, το πιο υψηλό θερμικό όργανο, από το βήμα της Βουλής, είπε ότι εξασφαλίσαμε την κάρτα πετρελαίου. Και αυτή τη στιγμή, σήμερα, πάμε και βάζουμε με ένα 36 πετρέλαιο. Nice. Τώρα λοιπόν, κύριε Δημογιάννη και κύριε Βάγκο, να ανακεφαλαιώσουμε. Κύριε Δημογιάννη, αύριο εθνική και οι επόμενες κινήσεις, συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν νομίζω. Δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι τέτοιο στα στερεά Ελλάδα, κύριε Πούτσινε. Ναι, ναι. Έχουμε πει ότι δεν θα πάμε να δούμε πολιτικούς αρχηγούς, γιατί το είπε και ο κύριος Βάγκος προηγουμένως, είναι κόμματα που φθήνουν. Και συνεπώς δεν έχουμε κανένα λόγο να δούμε πολιτικούς αρχηγούς. Εμείς καταγγέλουμε συνολικότερα την κυβερνητική πολιτική, καταγγέλουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπως είπε ο κ. Βάγκος, ότι ψεύδεται στον ελληνικό λαό σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έκανε πέρσι στη Βουλή. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι αγώνα και στους δρόμους. Τουλάχιστον όλη η στερεά Ελλάδα, δεν ξέρω αν έχει συνεννοηθεί ο κ. Βάγκος εκεί με τους συναδέλφους του στη Βιωτία, όλη η στερεά Ελλάδα έχουμε συναποφασίσει στις επόμενες μέρες να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις χωρίς να δούμε κανέναν πολιτικό αρχηγό. Συντεταγμένα και προηγουμένως μίλησε και με τους συναδέλφους στη Βιωτία, αυτός είναι ο στόχος και αυτός είναι ο προγραμματισμός. Αυτά ό,τι έχει να κάνει με τις κινητοποιήσεις. Μάλιστα. Κύριε Βάγκο, φαντάζομαι το ίδιο κι εσείς, γιατί υπήρξε βέβαια μία διάθεση από τον μπλόκο της Νίκαια σήμερα να κινηθούν διαφορετικά. Εσείς, αστερά, έχετε άλλη συνεννόηση. Εμείς είμαστε τόσες μέρες στον δρόμο, είχαμε πάει χθες στην Νίκαια και αποφασίσαμε να βρούμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Μετά από 10 μέρες πρέπει να πάρουμε και κάποιες δεσμεύσεις. Από εκεί και πέρα, ονοώ νοήτου. Μάλιστα.
Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ, κύριε Δημογιάννη και κύριε Βάγκο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Συνεχίζουμε εμείς τώρα. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που υπάρχει και έχει να κάνει με τις υπέρογγες αυξήσεις στις τιμές των διοδίων. Σήμερα είχαμε αρκετά ευτράπελα, είχαμε αρκετά παράξενα, είχαμε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με φνηδιασμό, αν θέλετε, καθώς πριν από λίγη ώρα περίπου κάτοικοι στην περιοχή της Μαλακάσας έκαψαν κιόσκια από τα διόδια, όπου εκεί στεγάζονται βεβαίως, δεν υπήρχαν μέσα υπάλληλοι. Παρενέβη η πυροσβεστική υπηρεσία. Θα δούμε συνολικότερα το θέμα αυτό. Υπάρχουν και παρεμβάσεις βουλευτών. Θα δούμε όμως πώς αντέδρασε σε πρώτη κλίμακα η Λαϊκή Συσπήρωση και τα μέλη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου Φθιότιδας και Στερεάς Ελλάδος. Την συνολική κατάργηση των διοδίων ζήτησαν τα μέλη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου Φθιότιδας και Στερεάς μετά τις τελευταίες αυξήσεις των τιμών που καθιστούν τις μετακινήσεις απαγορευτικές. Τα μέλη του ΠΑΜΕ σε διαμαρτυρία προς την κυβερνητική πολιτική σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων σε αρκετά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου της χώρας. Προβάλλουμε αυτή την κινητοποίηση στα διόδια, θέλοντας να δώσουμε την ισχυρή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς πρέπει να κατασκευάζονται τα μεγάλα έργα, όπως τα μεγάλα, οι μεγάλοι εθνικοί δρόμοι, που καταλήγουν να χρησιμοποιούνται από τα διόδια, από εκείνους που τα χρησιμοποιούν. Εμφανίζονται σαν έργα παραχώρησης, αλλά στην ουσία πρόκειται για συμβάσεις με το μεγάλο κεφάλαιο, που φτιάχνει τα έργα, πληρώνεται γι' αυτό και στη συνέχεια με τη μορφή απεικιοκρατικών αμοιβών για πολλά χρόνια καρπώνεται το δικαίωμα του λόγου να τους περιδιαβαίνει. Εδώ είναι χαρακτηριστικές και ευθύνες της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης. Πού ήταν όταν γινόντουσαν οι συμβάσεις παραχώρησης, ή εν πάση περιπτώσει οι συμβάσεις καθιερώνουν τα διόδια, αυτοί βγάλαν τα συμπεράσματά τους? Όχι. Στην τακτική τους κυρίαρχη θέση έχουν οι συμβάσεις παραχώρησης. Και άλλα έργα που χρειάζεται ο λαός με τον ίδιο τρόπο θα γίνουν. Συνεπώς και άλλα διόδια και άλλα αντιποδοτικά τέλη, αύξηση του κόστου στη ζωή των εργαζομένων. Για να φτάσουν το τέλος στη Βουλή και τα κόμματα. Τα άλλα κόμματα πλην του ΚΚΕ, όλα τα άλλα πλην του ΚΚΕ έχουν ψηφίσει τη σύμβαση παραχώρησης. Αποδέχονται τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή τη μέθοδο κατασκευής έργων. Και έρχονται εκ των υστέρων και διαμαρτύρονται. Όχι γιατί υπάρχουν διόδια που δεν πρέπει να υπάρχουν πουθενά διόδια, αλλά για το πόσα πρέπει να είναι τα διόδια. Είμαστε μια αντιπροσωπεία σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε κι εμείς για την κατάσταση αυτή με τα διόδια. Συμπαραστεκόμαστε εδώ στο ΠΑΜΕ τους εργάτες που είναι αδέρφια μας. Αύριο πανελλαδικά αποφασίσαμε στη Νίκαια χθες να ανοίξουμε όλα τα διόδια σε όλη την Ελλάδα σαν μια μορφή διαμαρτυρίας. Καλούμε και το ΠΑΜΕ να μας συμπαρασταθεί. Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί συνολικά με τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση αλλά και διαχρονικά που έχουν εφαρμοστεί είναι τραγική. Μας πάνε για φούντο, μας οδηγούν στο χείλος του γκρεμού. Έτσι και με τα διόδια τώρα, αν ξεκινήσει κάποιος από Αθήνα να πάει Θεσσαλονίκη, θέλει 56 ευρώ. Θέλει δηλαδή 3 μεροκάματα εκεί που έχουν πάει τα μεροκάματα. Θέλει παλαϊκό ξεσηκωμό. Εμείς καλούμε καταρχήν τους συναδέλφους μας αύριο που θα τους ειδοποιήσουμε να έρθουν στην κινητοποίηση που θα κάνουμε, να έχουμε μαζική συμμετοχή και να υπάρχει γενικά ένα κοινό μέτωπο μαζί με το ΠΑΜΕ, τις άλλες δυνάμεις του κινήματος, γιατί όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα τους στόχους μας. Για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας όχι τόσο στις αυξήσεις, οι οποίες είναι υπέρογγες και έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, όσο στην ίδια αυτή κατά αυτή την ύπαρξη των διοδίων. Θεωρούμε ότι ο λαός δεν οφείλει να πληρώσει ούτε μία δραχμή για να περνάει από τους δρόμους που έφτιαξε ο ίδιος. Θεωρούμε ότι πρέπει να περνάει από ασφαλείς δρόμους, όχι από παραδρόμους με τον κίνδυνο να σκοτώνεται, να μας γυρίσουν πίσω 30 και 40 χρόνια, τη στιγμή που έχουμε αγωνιστεί για να φτιαχτούν αυτοί οι δρόμοι και τους έχουμε πληρώσει. Άρα λοιπόν, μαζί με όλα τα άλλα αιτήματα που αφορούν την ελάφρυνση της λαϊκής οικογένειας συνολικότερα, από τα βάρη τα οποία υφίσταται, από τα μνημόνια, από τη συνολικότερη αντιλαϊκή πολιτική, ένα από αυτά τα αιτήματα που βάζουμε αυτό το διάστημα και ως Λαϊκή Συσπήρωση είναι η κατάργηση όλων των διοδίων, ασφαλείς δρόμους για όλους, χωρίς να υπάρχουν εμπόδια και χωρίς να πληρώνει ο λαός ούτε ένα ευρώ για αυτά τα οποία ήδη έχει πληρώσει πάμπολα χρήματα.
Θα παραμείνουμε σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν παρεμβάσεις, πολιτικές παρεμβάσεις για το θέμα των διοδίων. Πέρα από το ρεπορτάζ που μόλις παρακολουθήσαμε, θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον εκπρόσωπο τύπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Νομίζω δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Δημοσιογράφος, συνεργάτη πάνω απ' όλα για πολλά χρόνια και με το ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδος, τον Τέρενς Κουίκ, να μας πει για την επίθεση που έκανε στον ξεχασιάρη Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τέρενς, καλησπέρα από τη Λαμία. Γιάννη, καλησπέρα. Ο κ. Χρυσοχοίδης, εκτός από αδιάβαστος, γιατί έχει ομολογήσει ότι δεν διάβασε το μνημόνιο, είναι και ξεχασιάρης. Ακριβώς. Όταν πριν από περίπου ένα μήνα στη Βουλή έλεγε ότι δεν θα αυξηθούν τα αδειώδια. Και τα αδειώδια αυξήθηκαν και μάλιστα αυξήθηκαν κατά τον πιο δραματικό τρόπο, γιατί πέρα από την αύξηση της κάθε διέλευσης έχουμε και αδειώδια στα σημεία των επιστροφών όπου δεν υπήρχαν ταμεία. Αντιλαμβάνεσαι ότι το κόστος πλέον έχει φτάσει πολύ ψηλά και επίσης επειδή ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι υπενθυμίζω για όσους δεν το θυμούνται ότι αυτά τα αδειώδια αποφασίστηκαν το 2007. Ακριβώς το είπε αυτό ο Τέρενς, γιατί είπε αυτό είναι κάτι που είχε αποφασιστεί πριν από 7 χρόνια. Δεν είναι τώρα, απλά υλοποιείται. Τέρενς, το ξέρεις και εσύ καλά. Αυτό είπε τουλάχιστον. Ξεχασιάρης όμως, γιατί δεν το θυμόταν ο ξεχασιάρης αυτό να μας το πει στην Βουλή πριν από ένα μήνα, αλλά εν πάση περιπτώσει, πριν από το 2007 δεν είχαμε ούτε μισθούς Πακιστάν, ούτε συντάξεις πείνας, ούτε 1,5 εκατομμύριο ανεργία, ούτε τα καύσιμα ήταν εκεί που ήταν. Ανεξάρτητα με το αν και εμείς πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει κατάχρηση των διοδίων και μάλιστα έχω ζητήσει να κληθεί ο εισαγγελέας να κοιτάξει την περίπτωση της Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών όπου ο μεγαλοεργολάβος φτιάχνει το δρόμο εισπράττοντας διόδια. Γιατί Γιάννη, εσύ και εγώ μπορούμε πάρα πολύ ωραία να κάνουμε την ίδια δουλειά. Δηλαδή να πάμε να πούμε στην όποια κυβέρνηση να σας φτιάξουμε εμείς έτσι δρόμο, αυτοκινητόδρομο, αλλά επειδή δεν θα βάλουμε φράγκο, να τα βάζει ο κόσμος με τα διόδια. Βέβαια. Αυτό συνεπώς είναι η μεγάλη απάτη, ένα το κρατούμενο και δεύτερον, δεν τηρούνται και τα προβλεπόμενα από τα όσα ψήφισε στη Βουλή ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία μαζί. Επαναλαμβάνω, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ μαζί τότε. Τι δεν τηρούνται μέσα σε όλα. Αυτό το οποίο έχουμε πει τόσες φορές που έχω έρθει και στη Λαμία και το έχω συζητήσει, τον δεύτερο δρόμο, ο οποίος χωρίς διόδια, που πρέπει να συνδέει τον Άγιο Κωνσταντίνο με τη Λαμία. Δεν υπάρχει. Δεύτερον, η Λαμία, η φθιότιδα εν ολίγης, είναι ο νομός... Ο νομός των διοδίων. Μεγάλη ζημιά, γιατί για φαντάσου να θες να πας στον Άγιο Κωνσταντίνο από τη Λαμία, διόδια. Να γυρίσεις από τον Άγιο Κωνσταντίνο ή τα Καμένα Βούλα που θα πάει να φας ένα γλυκό πίσω στη Λαμία, διόδια. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Αυτά συνεπώς όλα είναι που μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε πλήρως την οργή του κόσμου. Γι' αυτό και εμείς μετέχουμε των κινητοποιήσεων, γι' αυτό εμείς είμαστε κοντά στον κόσμο στις διαμαρτυρίες τους και βεβαίως και γι' αυτό η Ραχίλ Μακρύ, η οποία είναι και η αρμόδια τομέαρχης, ετοιμάζει έναν φάκελο, μεγάλο φάκελο, για να δει ο κόσμος μέσα σε όλα και πόσο οι μεγαλοεργολάβοι κερδίζουν από αυτήν την ιστορία. Μιλάμε δηλαδή έτσι για αμύθιτο πλούτο. Τέρενς, πάντως να πούμε ότι ήδη η οργή του κόσμου έχει ξεχυλήσει πριν από λίγη ώρα στη Μαλακάσα. Έκαψαν κιόσκι, το γνωρίζεις καλά, από τα διόδια, γιατί αγανάκτησε ο κόσμος και ιδιαίτερα στη βορειοανατολική Αττική έχουν σοβαρό πρόβλημα. Γιάννη, κατέβηκα το περασμένο Σαββατοκύριακο για τη γιορτή της Υπαπαντής στην Καλαμάτα και από την Αθήνα ξεκινώντας, χωρίς να έχω μπει από την Αττική Οδό, από την Καβάλας, πλήρωσα μέχρι την Καλαμάτα 6 διόδια. Και άλλα 6 για να γυρίσω πίσω 12. Ασύλληπτο. Δηλαδή δεν πίστευα στα μάτια μου βλέποντας κάθε τόσο διόδια. Οι Ιταλοί έχουν και αυτοί. Αλλά οι Ιταλοί, μέσα σε όλα να σου υπενθυμίσω, ότι σου καταγράφουν τη χιλιομετρική απόσταση. Όσο έκανες πληρώνεις. Εδώ για παράδειγμα στην Αττική Οδό, αυτός ο οποίος θα πάει από την Ελευσίνα στο αεροδρόμιο πληρώνει τα ίδια διόδια με αυτόν ο οποίος από την Εθνική Οδό θέλει να βγει στο λεωφόρο Κηφισίας. Νομίζω ότι απευθύνονται σε ηθαγενείς, Τέρενς. Αυτό αντιλαμβάνομαι και πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος. Αυτό είναι το σημαντικό, πέρα από τις πολιτικές παρεμβάσεις. Γιατί τα μεγαλοκάναλα των μεγαλοεργολάβων
έχουν δώσει, έχουν σκύψει τη μέση τους τόσο πολύ στην συγκυβέρνηση. Έτσι. Είναι πιασμένοι, είναι πουλημένοι, δηλαδή επί της ουσίας τα παίρνουν χοντρά. Αυτή είναι η ιστορία. Τέρενς, ευχαριστώ. Ναι, ολοκλήρωσε. Η ειδοποίηση δική μας θα συνεχιστεί, δεν υπάρχει θέμα. Και βεβαίως αυτό, ας το καταλάβουν όμως και οι Λαμιώτες, και το λέω με πολύ αγάπη, διότι την περασμένη φορά που έγινε συγκέντρωση, Γιάννη, είχαν μαζευτεί, δεν είχαν μαζευτεί 200 άνθρωποι. Έτσι, σωστά. Εάν δεν κατέβουν 10.000 άνθρωποι, 15-20, για να πάρει το μήνυμα η κυβέρνηση, δεν θα συνεχίζουν να μας βάζουν το ένα διόδιο πίσω από το άλλο. Ένα το κατούμενο. Και δεύτερον, ας το θυμηθούν αυτό και την ημέρα που θα πάμε στις κάλπες και για ευρωεκλογές και για αυτοδιοικητικές εκλογές. Μαύρο σε όλους τους υποψήφιους που στηρίζονται από τη συγκυβέρνηση. Μαύρο σε αυτούς οι οποίοι στηρίζονται από τη Νέα Δημοκρατία. Μαύρο σε αυτούς που στηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ. Είτε είναι περιφερειάρχες, είτε είναι δήμαρχοι. Πιο μαύρο δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να είναι η απάντησή μας. Τέρενς, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σου και την παρέμβασή σου. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Συνεχίζουμε εμείς σε αυτό το μοτίβο να δούμε πώς κινούνται πλέον και τα μέλη του κινήματος Δεν Πληρώνω. Επαναλαμβάνω, πριν από λίγη ώρα έκαψαν κιόσκι στην περιοχή Μαλακάσα. Πάμε να δούμε τι λέει το μέλος του κινήματος του Δεν Πληρώνω, ο κύριος Παπαδόπουλος, και θα ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο του δελτίου με αυτό το θέμα. Εκνευρισμό και οργή έχει προκαλέσει στους κατοίκους της χώρας η εκτόξευση των διοδίων σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και στο νομό της Φθιώτιδας. Τσουχτερές οι τιμές, ενώ οι αυξήσεις φτάνουν το 60%. Η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα κοστίζει 54 ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν δράσεις και κινητοποιήσεις προκειμένου να σταματήσει αυτή η τρελή πολιτική. Τώρα αυτό το οποίο γίνεται είναι το εξής. Οι μεγαλοεργολάβοι δεν αρκέστηκαν μόνο σε αυτά που έχουν πάρει. Με τις νέες συμβάσεις παραχώρησης πήραν συνολικά άλλα 2,5 δισεκατομμύρια. 2,5 δισεκατομμύρια. 2,2 για την ακρίβεια. Επίσης, έχουν εισπράξει από τα διόδια και δεν έχουν αποδώσει ούτε ένα ευρώ στο ελληνικό κράτος από το 2008 μέχρι το 2013 1,3 δις. Δηλαδή πάμε στα 3,5 δις. Και επίσης, με τις νέες συμβάσεις, το ελληνικό κράτος έχει απεμπολίσει τα δικαιώματα από το μερίδιό του για έσπραξη διοδίων μέχρι το 2038. Δηλαδή, για όσο αφορά όλες τις συμβάσεις. Μιλάμε για να φτάνει συνολικά το ποσό πάνω από 7,5 δις. Φανταστείτε σε πόσους μισθούς, σε πόσους συντάξεις, σε πόσα επιδόματα ανεργίας, σε πόσα 25 ευρώ των νοσοκομείων αντιστοιχούν αυτά τα ποσά. Και όλα αυτά δόθηκαν στους μεγαλοεργολάβους χωρίς να έχουν κάνει το παραμικρό έργο. Θυμίζει το γνωστό ανέκδοτο ότι εγώ άνοιξα ένα τυροπιτάδικο, θα ανοίξω ένα τυροπιτάδικο σε 1,5-2 χρόνια, αλλά μέχρι τότε θα περνάτε και θα μου αφήνετε 1,5 ευρώ για την τυρόπιτα, άσχετα αν δεν την τρώτε. Αλλά όταν φτιάξω εγώ το τυροπιτάδικο και πάρω και τα υλικά, τότε θα τρώτε πολλές καλές τυρόπιτες, αλλά θα πληρώνετε πάλι το αντίτιμο. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Αυλακιώτη, που είναι μέλος του κινήματος Δεν Πληρώνω, καθώς και σε αυτή την περίπτωση κλιμακώνονται κινητοποιήσεις. Κύριε Αυλακιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι μόνο ως μέλος του κινήματος και ως αυτοκινητιστή που βιώνετε πολύ καλά την αύξηση των διοδίων, είχαμε και το κάψιμο των διοδίων στην Μαλακάσα πριν από λίγη ώρα. Δυστυχώς φτάνουμε σε ακραίες μορφές, κύριε Αυλακιώτη, ναι. Δεν το ήθελε κανένας αυτό. Κοιτάξτε, αν είναι να μιλήσουμε για ακραία μορφή το κάψιμο των διοδίων, ή όποιος μιλήσει για ακραία μορφή πάνω σε αυτή την κίνηση από τους κατοίκους, ας κοιτάξει πρώτα τι λεφτά του έχουν μείνει στην τσέπη και τι χαρακτήρα έχει πληρώσει αυτά τα 3-4 χρόνια. Και τι προσπαθούν να του κάνουν ακόμα για τον ίδιο αλλά και για τα παιδιά του στη συνέχεια, για τις επόμενες γενιές. Mm-hmm. Και τότε μπορούμε να μιλήσουμε για ακρότητες και για συζήτηση για το τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, σίγουρα αυτή η μορφή αντίδρασης δεν θα συμφωνούσε κανένας. Αυτό το λέω. Συμφωνώ στο κομμάτι που λέτε ότι μας έχουν εξαθλειώσει. Από την άλλη, δεν ξέρω πώς μπορούμε να αντιδράσουμε και όλας μην φτάνουμε σε αυτές τις μορφές, κύριε Αυλακιώτη. Συνεχίστε το σκεπτικό σας. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος σε αυτή τη μορφή δράσης. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι όλοι εκεί στη Μαλακάσα είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και καίνε διόδια ή πιο πριν από αυτό κάνανε ζημιές, ας πούμε, οπουδήποτε. Mm-hmm. Η κυβέρνηση με αυτά που ψηφίζει και με αυτά που βάζουν οι εργολάβοι τους φτάσανε σε αυτό το σημείο. Όπως και στις σκουριές δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι βγαίναν και συγκρούονταν με τα ΜΑΤ, η κατάσταση τους έφτασε εκεί πέρα.
Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, κύριε Αυλακιώτη, γιατί οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται, αλλά η κυβέρνηση επιμένει στις αυξήσεις που λέει ότι αυτές είχαν προαποφασιστεί και ψηφιστεί από το 2007. Αυτό είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Αυτά τα λέγαμε από την πρώτη στιγμή που κατέβηκαμε στον δρόμο για τις αυξήσεις. Ότι θα έρθει η ώρα είναι δεδομένο. Όπως και κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα να ανοίξει το πλευρικό διόδιο στο Μόλο, το οποίο είναι έτοιμο εδώ και πάνω από ένα χρόνο, απλώς δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Δεν έχουμε αυταπάτηση ότι δεν θα ανοίξει όμως. Ναι. Αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα στο παράδρομο στον Άγιο Στέφανο, πήγαμε και μιλάσαμε πάνω από 2.000 εφημερίδες του κινήματος Δεν Πληρώνω. Ναι. Θα κάνουμε και ανοίγματα διόδιων. Έγινε πριν λίγο και πάλι στις Αφίλες ένα ανοίγμα με πάνω από 2.000 κόσμο. Να σας πω όμως λίγο και για τα άλλα θέματα. Μπορώ. Παρακαλώ. Και θα είναι εκεί για τα διόδια όμως. Να σας πω και οι αγρότες που έχουν κατεβεί πολύ μαζικά αυτή τη φορά. Και με πολύ πιο συγκεκριμένα αιτήματα. Νομίζω κάθε χρόνο που περνάει, οι αγρότες βάζουν και πολύ πιο συγκεκριμένα και κέρια ζητήματα στο τραπέζι. Ναι. Έχουν κατασταλάξει αρκετά. Άκουσα και όλους τους προηγούμενους, από τον κύριο Μπούτα και μετά άκουσα όλους τους προηγούμενους. Ναι. Να σας πω ότι ο κύριος Μπούτας κόπτεται μόνο για τα ζητήματα των αγροτών, επειδή έχω παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες εξελίξεις. Στην περιοχή του προσπαθεί να δημιουργήσει ολόκληρη γενική απεργία. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να κάνουμε και εμείς εδώ. Μακάρι. Μακάρι, κύριε Αυλακιώτη, γιατί βλέπω υπάρχει εδώ πέρα μια μικρή χαλαρότητα, μικρή. Υπάρχει, αλλά νομίζω σιγά σιγά θα λυθούν, αν θέλετε, τα πόδια και θα προχωρήσει η κατάσταση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και από τους αυτοκινητιστές έχω την πληροφόρηση ότι συμφώνησαν να κατεβούν σε απεργία. Ναι. Βέβαια, αυτά θα στα πούν καλύτερα και οι ομοσπονδίες και μαζί με τους αγρότες. Ναι. Εγώ η πρόταση που θέλω να τους κάνω είναι ότι αν καρποφορήσει αυτή η απεργία, αν κατέβουν μαζί στον δρόμο, μια πολύ καλή λύση είναι να πάνε στα ραδιόδια μαζί με εμάς βέβαια και όλο τον κόσμο της περιοχής που να τους στηρίξουμε σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Και να κρατήσουμε τα ραδιόδια ανοιχτά επαόριστον. Εκεί είναι πραγματικά ένα χτύπημα στο κράτος και στους εργολάβους. Γιατί η κατάσταση που έχουμε φτάσει σε αυτή, αγρότες, αυτοκινητιστές και τα διόδια, προέρχονται όλα αυτά από την πολιτική που ακολουθείται, από το μνημόνιο, από τα δάνεια και από όλους τα λεφτά έχουν κλέψει όλοι αυτοί εκεί πέρα που κυβερνάνε. Δεν είναι ξεχωριστό το ένα με το άλλο. Κατανοητό. Μάλιστα. Κύριε Αυλακιώτη, θα τα δούμε. Παρακολουθούμε το ρεπορτάζ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με ρεπορτάζ από την αυτοδιοίκηση. Το ρεπορτάζ από την περιοχή του Μόλου, του Δήμου Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου, τον Βαγγέλη Τετριμίδα, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα πως δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, αλλά και τις γαλάζιες κόντρες που υπάρχουν για την περιφέρεια της Θεράς Ελλάδος. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Ο Ελλάς, η μεγαλύτερη ποικιλία σε συσκευές θέρμανσης και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για ένα ζεστό χειμώνα. Δισκοπρίωνα, τεμαχιστές και σχιστήρες ξύλων, σκούπες τάχτης, ηλεκτρικά παλάγκα, τέλισοπρίωνα. Εισάγουμε και μπορούμε να πουλάμε φθηνά. ΤΕΟ Ελλάς, τρίτο χιλιόμετρο νέας εθνικής οδού Λαμίας Αθηνών. Η εμπειρία 40 χρόνων στον χώρο της μετακόμισης και μεταφοράς και πάνω από 5.000 μετακομίσεις στο όνομά μας έχει γίνει συνώνυμο της υπευθυνότητας. Όλα αυτά τα χρόνια με το έμπειρο προσωπικό μας, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, καταφέραμε να είμαστε εμείς οι ειδικοί που θα σας εξυπηρετήσουν σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν αμπαλάζ, μοντάρισμα, ξεμοντάρισμα όλων των επίπλων. Διαθέτουμε επίσης ανυψωτικά μηχανήματα στο 12ο όροφο μοναδικά στην πόλη μας. Αλφα Μεταφορική. Αναλαμβάνουμε την μετακόμισή σας από το Α έως το Ω. Πετρέλαιο. Τέλος. Τώρα, για μέγιστη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση στη θέρμανση, επισκεφτείτε τα καταστήματα Καβαδία. Εξοπλιστείτε με ενεργειακά τζάκια, λέβητες και σόμπες πέλετη ξύλου, θερμοπομπούς, κλιματιστικά και όλες τις λύσεις για οικονομία στη θέρμανση. Βρείτε τώρα αυτό που σας ταιριάζει και γλιτώστε από τα περιττά έξοδα. Σε εμάς θα βρείτε μπριγκέτα και πέλετ. Καταστήματα Καβαδία στη Λαμία. Ποιότητα και οικονομία για μια ζωή. Τώρα, στην Expert Καβαδίας για 10 ημέρες, χαρίζουμε το ΦΠΑ σε όλα μας τα είδη. Φέτος τις γιορτές όλοι μπορούν να κάνουν αγορές.
Στο top των φωτοβολταϊκών, Top Energy. Η κορυφαία εταιρεία φωτοβολταϊκών συστημάτων για ολοκληρωμένες λύσεις. Πιστοποιημένες εγκαταστάσεις και ως 100% χρηματοδότηση. Top Energy. Αδελφή Αλαφροπάτη, Παθούλα Ζήσιμος. Μέλος του ομίλου ΣΠΑΛ. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων, πάμε στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ και την ανακοίνωση πως δεν θα είναι ξανά υποψήφιος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές για τον Δήμο Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου ανακοίνωσε σήμερα στο περιθώριο του Δημοτικού Απολογισμού, του Απολογισμού για το έργο της Δημοτικής Αρχής, ο Βαγγέλης Τετριμίδας μπροστά σε φίλους, συνεργάτες αλλά και ψηφοφόρους. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, έκλεισε ο κύκλος ο συγκεκριμένος για την αυτοδιοίκηση, ενώ έστειλε και τις δικές του νουθεσίες και τα μηνύματα για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Σε μια ιδιαίτερα συγκινησιακή ατμόσφαιρα, ο Δήμαρχος Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου Βαγγέλης Τετριμίδας ανακοίνωσε από τον Μόλο, όπου πραγματοποίησε τον απολογισμό του δημοτικού του έργου, πως δεν θα είναι ξανά υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η απόφασή του να μην διεκδικήσει ξανά τον δημαρχιακό θόκο ελήφθη σε συνεννόηση με τους συνεργάτες του, την δημοτική του παράταξη, αλλά και με τις προσωπικές του επιλογές, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Τελειώνοντας, φίλες και φίλοι, μετά από 36 χρόνια στο στρατό και 8 χρόνια σαν δήμαρχος, με την τιμή που μου κάνατε, μετά από πολλή σκέψη και προβληματισμό, αλλά κυρίως για προσωπικούς λόγους, αλλά και γιατί πάντα πίστευα και πιστεύω ότι όλοι οι αιρετοί, όπως το είπα προηγουμένως, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Δήμαρχο, 8 χρόνια είναι αρκετά, δύο θητείες, για να προσφέρει ο καθένας αυτά που μπορεί και πρέπει. Αποφάσισα λοιπόν στις επερχόμενες εκλογές να μην είμαι υποψήφιος. Όχι γιατί έχω τάση φυγής, όχι γιατί κουράστηκα, εξάλλου το γνωρίζετε αυτό το εγκυρτήριό μου και την ανασχόληση με τα κοινά, όχι γιατί έρχονται δύσκολα, εξάλλου και το επαγγελμά μου στο στρατό ήταν πολύ δύσκολο, αλλά και αυτά τα χρόνια στο Δήμο υπήρχαν δυσκολίες λόγω οικονομικής κρίσης. Δεν φοβάμαι τα δύσκολα. Αυτό σε όλη την πορεία μου δεν τα φοβήθηκα ποτέ. Τελειώνοντας λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς το Θεό που με έχει υγεί, τη φρόσω τον Κώστα και τον Άσο που με στήριξαν, όλους τους συνεργάτες μου, όλους τους αιρετούς του ψηφοδελτίου μου με τους οποίους ξεκινήσαμε αυτόν τον ωραίο αγώνα, τους προέδρους δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων, τους υπαλλήλους και το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για την τεράστια προσπάθεια που κάνουν και όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας και της κεντρικής διοίκησης. Επειδή θα παραδώσουμε την 1η Σεπτέμβρη και σχεδόν είναι ένας χρόνος ακόμα, είναι 7 μήνες, θα παρακαλέσω όλους τους συνεργάτες μου, όλους τους προέδρους, να συνεχίσουμε μέχρι τέλος με τον ίδιο ρυθμό. Είναι μεγάλο το διάστημα. Και επειδή από αυτούς που συνεργάστηκα πολλοί θα είναι και υποψήφοι και πιθανόν και σε διαφορετικούς συνδυασμούς, θα πρέπει να κάνουν έντιμο αγώνα χωρίς υπερβολές και χωρίς χτυπήματα κάτω από τη μέση. Εγώ την κάθε απόφαση των συνεργατών θα τη σεβαστώ. Τέλος, όπως πάντα από το 72 που βγήκα αξιωματικός μέχρι τώρα, είμαι κοντά στο χωριό μου, είμαι κοντά στον κόσμο, είναι γνωστό αυτό, θα συνεχίσω με όποιες δυνάμεις έχω να είμαι πάντα κοντά σας. Σας σέβομαι όλους, σας εκτιμώ και σας αγαπώ. Σας ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά. Γεια σας.
Πάντως μπορεί ο κύριος Τετριμίδας να ανακοίνωσε πως δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, ωστόσο αναφέρθηκε συνολικότερα στον χώρο της αυτοδιοίκησης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα επί εποχής μνημονίου, και έστειλε μηνύματα και νουθεσίες σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τα κοινά. Ταυτόχρονα, οι μνημονιακές πολιτικές έθεσαν σε δοκιμασία και την τοπική αυτοδιοίκηση, αφού ο οικονομικός στραγγαλισμός της ανέκοψε την πορεία της, της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και στάθηκε εμπόδιο στην υλοποίηση των οραμάτων και των στόχων μας. Η δραστική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, η οποία φτάνει εν σχέση με το 2009, 60-65%. Κόντρα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, ξεκινήσαμε τον αγώνα μας με πολλές ώρες εργασίας, επιμονή και ακολουθώντας μια αδιαπραγμάτευτη πορεία. Την πορεία της διεκδίκησης, της κοινωνικής πολιτικής και της αλληλεγγύης, του ήθους, της συνεργασίας, του συντονισμού, του αλληλοσεβασμού, της εντιμότητας, της συνετής διαχείρισης και της διαφάνειας, σύμφωνα με την προεκλογική μας δέσμευση. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο προεκλογικό δελτίο. Θα μετακινηθούμε λίγο κατά μία έννοια στην Γαλάζια Παράταξη, στους αντάρτες που μπορεί να υποτεθεί ότι κάποιοι μπορούν να τους χαρακτηρίσουν. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Φθιώδας, τον κύριο Κανέλο. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Βούτσινε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Υπάρχουν ζητήματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ποια πρόσωπα θα στηριχθούν, εάν θα δώσετε μάλλον χρήσματα ή επιχρήσματα, να δανειστώ και μια έκφραση από τον Θανάση Γιαννόπουλο, ή στηρίξεις. Αξίζει νομίζω στο σημείο αυτό να δούμε ένα μικρό βίντεο, ένα ηχητικό που έκανε ο κύριος Γιαννόπουλος στο Real FM και ο Κώστας Μπακογιάννης, και αναφέρομαι λίγο πιο ιδιαίτερα στην περιφέρεια Στεράς, κύριε Κανέλο, γιατί εκεί υπάρχουν ζητήματα με τον αντάρτη Θανάση Γιαννόπουλο. Θα δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε σχόλια και τι θα κάνετε συνολικότερα και με τους Δήμους αλλά και τις εκλογές της αυτοδιοίκησης. Σε μένα και η ονοματολογία μου ως αντάρτης. Mm-hmm. Έχω δηλώσει βέβαια και το είναι η ευκαιρία να σας πω και τώρα ότι χίλιες φορές να σε λένε αντάρτη, γιατί οι αντάρτες πάντοτε είχαν και μια ιδεολογία, είχαν και μια αποστολή, είχαν και ένα προορισμό, παρά να σε λένε πολιτικό κατσαπλιά όπως εμφανίζονται κάποιοι. Ένα λεπτό, τώρα, ένα καλά. Πολιτικός κατσαπλιάς ποιος είναι? Αρχίσαμε τα βαριά. Δεν εννοώ κανένα. Ναι. Απλώς και μόνο επειδή και παλιά είχατε συνηθίσει την περίοδο του 7-9 να με λέτε κατά αυτόν τον τρόπο και είχα δηλώσει και τότε καλύτερα αυτή η ονοματολογία που τη θεωρώ έτσι, και είμαι και στο βουνό κιόλας απάνω, είμαι στην πατρίδα μου, στο ωραίο περίβλεπτο που από εδώ είχε δράσει μεγάλη το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα την περίοδο του 40-44 και καταλαβαίνετε ότι εμπνέουμε ιδιαίτερα. Πάμε. Σε πολιτικό μήνυμα. Πάμε να δούμε πώς το περίβλεπτο γίνεται πρόβλεπτο. Λοιπόν, τώρα, γιατί υποψήφιος γίνωσε ο κύριος Μπακογιάννης. Μισό λεπτό. Εκεί ο κύριος Μπακογιάννης κατεβαίνει από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Οι σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία πλέον ποιες είναι? Κοιτάξτε, αν θέλετε να σας πω εντάχει το ιστορικό, γιατί δεν μπορώ σε λίγο χρόνο που θα μου διαθέσετε να το αναλύσω όλο το θέμα. Εγώ δεν ασχολήθηκα τώρα εκρηκτικά με την υποψηφιότητά μου ως Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος. Ήταν μια υπόθεση από το 10. Mm-hmm. Το 10 δεν ευδοκίμησε, διαλόγους πολλούς και ποικίλους, υποχώρησα εγώ, υπήρξε άλλος υποψήφιος. Τότε ήταν άλλη διάταξη των σχηματικών και των κομματικών μηχανισμών. Επεκράτησε ο κύριος Περγαντάς, τελείωσε όλη η ιστορία και είχα δηλώσει από τότε ότι θα είμαι υποψήφιος για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος τις εκλογές του 2014. Την ανακοίνωσή μου αυτή δεν την έκανα προχθές, ούτε τον Νοέμβριο που ήταν η επισημότερη τέλος πάντων ανακοίνωση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ήταν εδώ και ένα χρόνο που το είχα πει και μάλιστα είχα πει ευθέως ότι δεν θέλω ούτε χρήσματα ούτε επιχρήσματα όπως το είχα σχολιάσει. Εγώ απευθύνομαι στους Έλληνες πολίτες, στους πολίτες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και τίποτα άλλο περισσότερο. Ναι, αλλά δεν θέλει μια δημοκρατία να απευθυνθείτε εσείς στους πολίτες? Τι είπατε?
Λέω, δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία να απευθυνθείτε εσείς στους πολίτες. Θέλει να απευθυνθεί. Όχι, η Νέα Δημοκρατία. Θέλει να απευθυνθεί ο κ. Μπακογιάννης. Επειδή έχει ακόμα τα αρχαίγωνα στοιχεία της πολιτικής τραγωδίας που δεν έγινε μάθημα ούτε στο Πασόκ ούτε στη Νέα Δημοκρατία, θέλουν πάλι να έχουν στους δήμους, τους μεγάλους, τους μικρούς, στις περιφέρειες, τους πιο προσκύμενους, πώς να πω, να πω τους πιο φιλικούς, να πω τους πιο έτσι ανθρώπους που θα μπορέσουν να τους χειρίζονται και να τους διαχειρίζονται. Δεν τον λες και σαμαρικό τον Μπακογιάννη. Ένα λεπτό. Το 2014 να μην υπάρχει πολιτικός σοφρονισμός και να αφήσουν τους πολίτες να εκφραστούν ελεύθερα. Ναι. Μάλιστα. Δεν τον λες και σαμαρικό πάντως τον Μπακογιάννη. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει τώρα αυτό. Αν η κυρία Μπακογιάννη τα βρήκε με τον Σαμαρά ή ο Σαμαράς με την Μπακογιάννη, εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα αυτό. Ας τα βρούνε και ας κάνουν ό,τι θέλουν και ας δώσουν την οποιαδήποτε προοπτική που έχουν και οι δυο τους. Εγώ έχω μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη νοοτροπία και πιστεύω ότι υπηρετώ το φρόνημα του ελληνικού λαού, το φρόνημα των πολιτών της περιφέρειας και δεν μπαίνω στη μικροπολιτική, ούτε θα ασχοληθώ με την μακροπολιτική της κυβέρνησης που τέλος πάντων δεν είναι κανένας ευτυχής από όλη αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα. Κύριε Θανάση Γιαννόπουλο, κύριος Γιαννόπουλος, εξ όσων γνωρίζω, έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν σχολιάζω συνυποψηφίους μου. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να γίνεται αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι εμείς θα πρέπει να μιλήσουμε προγραμματικά, ο καθένας μας δηλαδή να παρουσιάσει τις προτάσεις του, τις ιδέες του, να μιλήσει για το πώς ρεαλιστικά μπορεί να πετύχει τους στόχους του και αυτό θα πρέπει να είναι το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου. Από εκεί και πέρα τιμώ και σέβομαι την πορεία του κ. Γιαννόπουλου στα κοινά. Νομίζω ότι είναι από πάρα πολλά χρόνια βουλευτής, δεκαετίες ολόκληρες, πρέπει να εξελέγει στην ελληνική βουλή όταν εγώ ήμουν 15 χρονών. Αλλά και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σύντομα και να συζητήσουμε για τα τεράστια ζητήματα που αντιμετωπίζει. Γίνεται μια τεράστια κουβέντα για το αν τελικά θα συνεχίσει ο Θανάσης Γιαννόπουλος σε αυτόν τον προεκλογικό του αγώνα ή αν κάποια στιγμή για κάποιους χύψη λόγους μπορεί να κάνει και πίσω. Εγώ όταν τον ρώτησα στην κοπή της πίτας της περιφέρειας που ήταν εκεί, μου είπε: δεν φοβάμαι ούτε ονόματα ούτε οικογένειες. Μα είναι μια απόφαση την οποία θα πρέπει να την πάρει μόνος του. Ο ίδιος, αλίμονο, δεν μπορεί κανείς να τον πιέσει. Εφόσον ο ίδιος κρίνει σωστό να είναι υποψήφιος, εφόσον πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει, πολύ καλά θα κάνει να κατέβει και πολύ καλά θα κάνει να συνεχίσει τον αγώνα του. Τώρα, λέτε για ονόματα και οικογένειες, τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να πιστέψω. Το είπε ο ίδιος. Ναι, το είπε ο ίδιος. Δεν μπορώ να πιστέψω τώρα ότι ένας άνθρωπος σχεδόν 70 χρονών θεωρεί ότι είναι ζήτημα για εκείνον ο γιος μου ο Παύλος ετών 6, γιατί είμαι αυτήν η οικογένειά μου. Κύριε Κανέλο, ακούσατε λίγο το ρεπορτάζ, αλλά φαντάζομαι τέτοια φαινόμενα δεν είναι μόνο για την περιφέρεια Αστέρας, αλλά και άλλα μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας ασχολούνται με το ζήτημα της περιφέρειας. Είναι ένα αγκάθι, όπως λένε για τη Νέα Δημοκρατία, τον αντάρτη Θανάση Γιαννόπουλο. Πώς θα διαχειριστείτε αυτές τις καταστάσεις και προφανώς μπορεί να προκύψουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με δήμους της περιοχής σας. Έχετε εντολή από τα κεντρικά του κόμματος πώς θα κινηθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις ή ελεύθερα και με βάση την τοπική κοινωνία? Καμία εντολή. Η Νέα Δημοκρατία έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι τοπικές κοινωνίες θα αξιολογήσουν τον προγραμματικό λόγο και τις προτάσεις και τις συγκεκριμένες αναφορές που θα γίνουν σε σχέση με την αυτοδιοίκηση από όλους τους υποψηφίους, από όλους τους πολιτικούς χώρους. Δεν βλέπω κανένα αγκάθι. Δεν ασχολούμαι και ιδιαίτερα, αν θέλετε. Νομίζω σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ούτε προβληματισμός, ούτε κάποια ανησυχία. Η ανησυχία είναι μία. Η επόμενη μέρα να βρει τους καλλικατοικούς δήμους ανά την Ελλάδα και τις περιφέρειες με άξιους ανθρώπους στο τιμόνι τους, με ανθρώπους που θα μπορέσουν σε μια ιδιαίτερα περιοδική εποχή να φέρουν αποτελέσματα. Και όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή που ήταν πριν από 15 και 20 χρόνια. Είναι μια τοπική αυτοδιοίκηση που απαιτεί πολυσύνθετες προσωπικότητες και το κυριότερο διάθεση αλλά και επάρκεια και γνώση να αντιμετωπιστούν σοβαρότητα ζητήματα τα οποία
και λόγω νομοθετικών εξελίξεων την τελευταία δεκαετία βρίσκονται στα χέρια των αυτοδιοικητικών. Άρα προσπερνάτε τέτοια ζητήματα, να το πω διαφορετικά, κύριε Κανέλο. Εγώ δεν θα πω μόνο στη Φθιώδα, συνολικά ως Νέα Δημοκρατία. Ασχολούμαι προσωπικά και νομίζω και η Νέα Δημοκρατία με προγράμματα, με πολιτικές θέσεις. Δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο και με κανενός είδους, αν θέλετε, προσωπικές αναφορές και επιθέσεις. Mm-hmm. Αυτό που με αφορά προσωπικά είναι ο τόπος να πάει ένα βήμα παραπέρα. Και θα πάει με ένα βήμα παραπέρα εφόσον η τοπική κοινωνία ακούσει προγράμματα, ακούσει θέσεις και προτάσεις και αξιολογήσει τους καλύτερους και στείλει όποιους βλέπουν την πολιτική, επαναλαμβάνω, μέσα από προσωπικό κυρίως πρίσμα, του στείλει το μήνυμα ότι δεν παίζουμε ούτε με την αυτοδιοίκηση, ούτε με την κεντρική πολιτική σκηνή. Χρειάζεται πλέον πρόταση, χρειάζεται επάρκεια, χρειάζεται αποτελεσματικότητα και όλοι θα κριθούμε σύντομα. Ο κύριος Γιαννόπουλος έχει όμως μία δεξαμενή, αλλά να μην στέκομαι μόνο στον κύριο Γιαννόπουλο και σε άλλους, που μπορεί να εμφανιστούν σε τέτοιες περιπτώσεις και έχουν δεξαμενή από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κανέλο. Προφανώς αυτό πρέπει κάπως να σας απασχολεί, εκτιμώ. Καθόλου. Αν θέλετε τη γνώμη μου, οι δεξαμενές στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μεγάλες και προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους. Θα το δούμε και σύντομα αυτό. Σε πολλές υποψηφιότητες ανά την Ελλάδα. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, η αναφορά η πολιτική του παρελθόντος, του οποιοδήποτε προσώπου αποζητά την έγκριση, την επιδοκιμασία του εκλογικού σώματος, είτε στην περιφέρεια Στερεάς, είτε σε καλλικρατικό δήμο, δεν πρέπει να προβληματίζει μια παράταξη αν προέρχεται από τους ιστορικούς κόλπους της. Mm-hmm. Εξάλλου, σε τελική ανάλυση, η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ προκειμένου να συζητήσει επί της ουσίας με όλους τους πολιτικούς χώρους για το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα σας πω και μια εξέλιξη. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι σε χθεσινή συνάντηση ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Βενιζέλος αποφάσισαν τις σταυροδοσίες σε ευρωεκλογές, που συνιστά θεμελιώδη εξέλιξη την οποία θα δούμε στο μέλλον. Έχουμε πολλές αλλαγές ουσιαστικές. Είναι κρίμα να κοιτάμε τις δεξαμενές. Βεβαίως δεν το αναφέρατε με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι κρίμα να κοιτάμε, παραδείγματος χάρη, ισορροπίες, συσχετισμούς, αριθμούς, ποσοστιαίες μετακινήσεις κτλ. Να κοιτάξουμε την πολιτική ουσία, διότι οι πολίτες έχουν δύσκολη καθημερινότητα και δεν συγχωρούν ούτε συζητήσεις ανεξάντλητες και ανούσιες. Συγχωρούν ένα πράγμα μόνο. Όταν ο πολιτικός στέκεται ενώπιον και το μέσο μαζικής ενημέρωσης και των πολιτών και έχει λύσεις, κύριε Βούτσινε, και το ξέρετε πολύ καλά από αυτά που καθημερινά αντιμετωπίζετε και στο ρεπορτάζ και όλη μας την καθημερινότητα. Πάντως πρέπει να πέρασε όντως ανεπιστρεπτή εποχή που κυνήγαγαν τα κόμματα, τους υποψηφίους και υποψήφοι τα κόμματα για τα χρήσματα. Κύριε Κανέλο, μην ξεχνάμε και στην κεντρική Μακεδονία το ίδιο έγινε με τον κύριο Τζιτζικώστα και με τον κύριο Ιωαννίδη. Κοιτάξτε. Κάτι ανάλογο είναι εδώ. Εγώ εύχομαι να περάσει οριστικά η εποχή που κυνηγάμε μόνο και μόνο τυπικές φραγίδες. Να μπούμε στην εποχή που θα έχουμε ουσία, που θα έχουμε ιδεολογική ολοκληρωμένη αντίληψη και πάνω απ' όλα γνώση και αποτελεσματικότητα και να παράγουμε έργο. Οι εποχές με των συνθημάτων, των εύκολων συνθημάτων, της παναφιλολογίας, των προσωπικών επιθέσεων, των ύπουλων χτυπημάτων, αν θέλετε, του κοτσομπολιού, αποτελούν παρελθόν. Ο κόσμος δεν περιμένει κανέναν και θα κρίνει όλους μας, το τονίζω, άρα δεν κάνω καμία προσωπική αιχμηρή αναφορά, πολύ αυστηρά στο άμεσο μέλλον. Το ίδιο φαντάζομαι θα ισχύει και για τους μεγάλους δήμους ή τους μητροπολιτικούς δήμους, κύριε Κανέλο. Παραδείγματι, όπως με τον κύριο Κοτρονιά. Μην κρυβόμαστε ότι τόσα χρόνια έχετε στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα κάνετε τώρα? Ο ίδιος σας πλησίασε, τον προσεγγίσατε εσείς? Θα δείτε τι θα κάνει? Δεν απομακρύνθηκε ποτέ ο κύριος Κοτρονιάς από την κεντροδεξιά για να χρειαστεί να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία, την οποία δεν έχει και ανάγκη να την προσεγγίζει σαν ηκέτης, διότι την εκπροσώπησε την ευρύτερη παράταξη της κεντροδεξιάς, επάξια τόσα χρόνια. Αποτέλεσε έναν δήμαρχο ο οποίος έδειξε ότι ξέρει να προσαρμόζεται και να πιάνει το σφιγμό της εποχής. Το κυριότερο είναι ότι μπόρεσε πάνω απ' όλα να αποκτήσει και μια εμπειρία στον πέρασμα των ετών και μια προσαρμοστικότητα στις εξελίξεις στις καλλικρατικές. Και θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοκρατία δεν έχει λόγο να αισθάνεται προβληματισμένη για το έργο του κ. Κοτρονιά στο Δήμο Λαμιαίων. Όμως αισθάνεται σε κάθε περίπτωση κάθε πολιτική παράταξη, άρα και η Νέα Δημοκρατία, την ανάγκη να εξυγχρονιστεί περαιτέρω η αυτοδιοικητική λειτουργία ακόμα και του Δήμου Λαμιαίων και να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Κάτι για το οποίο, επειδή υπήρξα και το 2002 υποψήφιο σύμβουλο του κ. Κοτρονιά σε μικρή ηλικία,
Και επειδή τον γνωρίζω προσωπικά, είμαι σίγουρος ότι είναι σε θέση να το αντιληφθεί και σε θέση να το φέρει πέρας. Πάντως, χαίρομαι, θα σας το πω από τη μία, που ακούω αυτές τις κουβέντες από εσάς, ότι δεν μπαίνουν σφραγίδες σε πρόσωπα ή σε προσωποπαγείς καταστάσεις όπως ήταν παλαιότερα, κύριε Κανέλο. Δεν ξέρω αν όμως τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας το πιστεύουν αυτό. Αυτό που εσείς μου λέτε τώρα. Γιατί αν προκύψουν και άλλα ζητήματα, τι θα κάνουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Κοιτάξτε, κύριε Βούτσινε, ότι σίγουρα στενέχη... δεν εκφράζετε προσωπικές θέσεις, εκτιμώ. Θα σας πω. Όπως έχει δηλώσει και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Παπαμενίκος, αυτό που ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία είναι προερχόμενοι από τους χώρους της κεντροδεξιάς, πολίτες οι οποίοι διαθέτουν ικανότητα και αποτελεσματικότητα και είναι σε θέση, και σας θυμίζω το σημερινό πρωτοσέλιδο του Βήματος που μιλάει για υποψήφιους δημάρχους ανά την Ελλάδα και αυτοδιοικητικούς όχι τόσο υψηλού επίπεδου. Πρέπει να προβληματιστούμε γι' αυτό όλοι μας. Επομένως, αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία είναι η κεντροδεξιά να παράγει στελέχη τα οποία και στην αυτοδιοίκηση να μπορούν να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους και να μην εκθέτουν ούτε τους πολίτες, ούτε τους δημότες, ούτε την πατρίδα και ούτε εν τέλει και την ίδια την παράταξη. Άσχετη η ιεραρχική σειρά αυτών που ανέφερα, ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν πραγματικά να είναι και διεκδικητικοί, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί και υπεύθυνοι και να λογοδοτούν. Κοιτάξτε, κύριε Βούτσινε, σε μια χώρα που διαφθορά κατέτρωγε τις άρκες της, σε μια χώρα που ξέρουν όλες οι παρατάξεις ότι δεν πάταξαν τα φαινόμενα ανικανότητας ή τα φαινόμενα ολιγορίας, η κερίου μένετη. Δεν έχουμε καθόλου περιθώριο ούτε για εκλογικές παλαιού τύπου εκτιμήσεις, ούτε αν θέλετε για παραγοντισμούς. Η Νέα Δημοκρατία ασφαλώς μπορεί να συζητάει με τα στελέχη της. Αλλά όταν λέω ότι πέρασε η εποχή των τυπικών σφραγίδων, των τυπικών κομματικών νομιμοποιήσεων, εννοώ ότι πέρασε η εποχή των ψευδεστήσεων, που σηκώναμε μια σημαία του οποιοδήποτε κόμματος, δηλώναμε πολιτικά στελέχη, φανατιζόμασταν και δεν ασχολούμασταν με το δημόσιο συμφέρον. Αυτή η εποχή, κύριε Βούτσιν, πρέπει να το καταλάβουν όλοι και στον χώρο το δικό μου, πέρασαν επιστρεπτοί. Έχουμε μισό λεπτό γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως και τα άλλα κόμματα δίνουν πολιτικό χαρακτήρα σε αυτές τις αυτοδιοικητικές ή τις διπλές εκλογές. Εσείς τι χαρακτήρα δίνετε ως Νέα Δημοκρατία, κύριε Κανέλα, αφού δεν σας ενδιαφέρει? Αυτοδιοικητικό. Υπό την έννοια ότι είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες σε αυτοδιοικητικές, που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή ούτε να μπούμε στο δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο που χωρεί πολλή κουβέντα αν εξακολουθεί και έχει το περιεχόμενο το οποίο του είχαν προσδώσει στο παρελθόν. Και αν θέλετε, αυτοδιοικητικό που είναι και ο ίδιος ο τίτλος των εκλογών. Δεν δίνουμε περιεχόμενο που μας βολεύει, δίνουμε περιεχόμενο που επιτάσσουν οι θεσμοί και το Σύνταγμα και πάνω απ' όλα το δημόσιο συμφέρον. Κύριε Κανέλου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε στην πορεία των εκλογών. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι του ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδος, που μείνατε συντονισμένοι με την ενημέρωση. Εξακολουθήστε να το κάνετε με την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Ακολουθεί η πλούσια αθλητική εκπομπή Sport Sunday. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλώς